Όπως βλέπετε, σήμερα βγήκα χωρίς μακιγιάζ, με όλες τις ατελείες να φαίνονται, γιατί ξέρετε, πολλές φορές βλέπουμε κάποια κοπέλα στην τηλεόραση, είτε είναι ηθοποιός, είτε είναι τραγουδίστρια, είτε είναι παρουσιάστρια, και λέμε, καλά, αυτή πώς είναι όταν ξυπνάει? Έτσι ξυπνάει? Με αυτό το καλοσχηματισμένο μάτι, με αυτό το καλοσχηματισμένο πρόσωπο, με αυτό το ωραίο δέρμα, όπως φαίνεται μετά το μακιγιάζ? Εγώ έτσι ξυπνάω. Η Χριστιάνα Ικούτζη. Καλώς ήρθατε, Χριστιάνα μου. Γεια σας, ευχαριστώ. Θα με φτιάξεις, Βέβαια. Θα με κάνεις άνθρωπο? Βέβαια. Θα βάλουμε τη βάση. Άντε, μάνα μου, κάμε με άνθρωπο. Τη στρώνουμε πάντα πάρα πολύ καλά. Και ποιο είναι το μυστικό έτσι για να απλωθεί έτσι ομοιόμορφα και ωραία η βάση που μου βάζεις τώρα? Να τη βάζεις πολύ καλά, να τη στρώνεις καλά και να την ενώνεις πάντα με το λαιμό. Γιατί βάζουμε την πούδρα κάτω από το μάτι? Μας προστατεύει, μας δίνει φως και μας προστατεύει μην τυχόν πέσουν σκιές πάνω στο δέρμα μας και μας το μαυρίσει. Λοιπόν, τώρα με την άκρια. Αρχίζουμε τη σκιά. Ναι. Σκούρα βάζεις ή ανοιχτή? Βάζω σκούρα καφέ. Σκούρα καφέ. Το οποίο ανάλογα με το αν μια κοπέλα είναι καστανή ή ξανθιά ή κοκκινομάλα, επηρεάζει στο ποια χρώματα επιλέγουμε για να βάζουμε σκιές? Δηλαδή, επιλέγουμε το χρώμα της σκιάς με βάση αυτό που φοράμε ή με βάση και το χρώμα των μαλλιών μας? Με βάση τι μας πάει, της επιδερμίδας μας το... Πόσο ρόλο παίζει ποια πινελάκια επιλέγουμε για το κάθε τι που κάνουμε στο πρόσωπο? Παίζει ρόλο να έχουμε καλή ποιότητα πινέλα για να απλώνονται πολύ καλές σκιές μας. Βάζουμε μια λεπτή γραμμή στο πάνω βλέφαρο. Ναι. Και το συνεχίζουμε μέχρι έξω. Τώρα συνεχίζουμε με τα μάσκαρα. Με τα μάσκαρα, τις βλεφαρίδες. Τις κάνουμε όσο μεγαλύτερες γίνονται. Οι βλεφαρίδες χρειάζονται έτσι πολλή δουλειά για να πλώσει καλά τη μάσκαρα και να δώσει, να τονίσει το μάτι? Ναι, χρειάζονται πολλή δουλειά. Δεν είναι μόνο με το βουρτσάκι μια πάνω μια κάτω και τελειώσαμε. Όχι. Και ρούς τώρα. Βάλουμε ρούς στα ζυγωματικά μας. Αυτό το μάλιστα θα μου το τελειώσεις μετά, δεν θα με αφήσεις έτσι. Όχι, βέβαια. Θα το τελειώσουμε. Βάζουμε το ζυγωματικά μας εδώ. Επιλέγουμε έτσι μεγάλο βουρτσάκι. Πιο μεγάλο φουτσάκι, ναι. Πάμε okay. Και κραγιόν. Βάζουμε μολύβι. Λοιπόν, βάζουμε μολύβι. Εγώ τώρα θα βάλω πρώτα κραγιόν. Πρώτα κραγιόν. Για να μαλακώσω τα χείλη. Βάζουμε έτσι ένα ροζ απαλό. Κάμες με άνθρωπο. Μπράβο ρε Χριστιανά. Στη συνέχεια βάζουμε το μολύβι στις γραμμές στο χειλιό μας. Ορίστε. Βλέπετε, φαντάζομαι, τη διαφορά. Τι λες, Λάκη? Είναι άνθρωπος? Προσπαθείς. Προσπαθώ. Εκφράσου το, παιδί μου.